απόψεις, άλλο ύψος, άλλο ήχο φωνής, άλλη μυρωδιά σώματος, άλλη αφή στη χειραψία, άλλη ενέργεια, άλλο χρώμα μαλλιών και ματιών. Όλοι έχουμε πάρα πολλές διαφορές έτσι μεταξύ μας. Ακόμα και δύο φίλοι μεταξύ τους. Άλλος θα πιει το καφέ έτσι, άλλος αλλιώς. Ή άλλο τύπο αγοριού ή γυναίκας αρέσει τον έναν, άλλος τον άλλον. Είναι πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Απλά οι άνθρωποι έχουμε μάθει να κοιτάμε μόνο τη βιτρίνα. Μένουμε στην πρώτη εικόνα. Μένουμε στην πρώτη εντύπωση. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες κάτω από αυτή τη βιτρίνα. Γιατί είναι τόσο πιεσμένη η καθημερινότητα, τρέχει τόσο γρήγορα ο χρόνος. Ακόμα και σε εσάς τα παιδιά έχουν κάνει τόσο κακό οι μεγάλοι στα προγράμματα που σας έχουν βάλει και ακολουθείτε σαν ρομπότ, που δεν προλαβαίνετε να βάλετε για λίγο την όραση στην άκρη και να γνωρίσετε ένα λουλούδι από τη μυρωδιά του, να γνωρίσετε κάποιον άλλο άνθρωπο γιατί θα σας πει κάτι στο τηλέφωνο, να ακούσετε λίγο ραδιόφωνο και να φανταστείτε την εικόνα που σας περιγράφει. Μένουμε στο βίντεο κλιπ ενός τραγουδιού και δεν έχουμε κάτι να ακούσουμε αν μας αρέσει τελικά η μουσική που έχουν βάλει σε αυτό ή στη φωνή του. Έχουμε μάθει να ζούμε στην εποχή της εικόνας. Ξεκινήσαμε να ζούμε στην εποχή της εικόνας, αλλά κάποιοι γίνανε υπηρέτες της εικόνας αυτής. Δεν γίνανε αυτοί που έχουν την εικόνα σαν εργαλείο. Γίνανε εργαλεία της εικόνας. Και αυτό πρέπει να το αλλάξετε. Πρέπει να το ανατρέψετε. Σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι στα social media, που προσέχω πολύ την εμφάνισή μου. Βγαίνω στην τηλεόραση συχνά, κάνω πράγματα, ανεβάζω φωτογραφίες για να δείξω αυτό. Ότι δεν έχω δει ποτέ την εικόνα, αλλά την εικόνα την έχω όπλο. Για να σας πω ότι η ζωή συνεχίζεται. Όποια δυσκολία και αν έρθει στη ζωή σας, θέλω πάντα να μείνει στο μυαλό σας ότι μετά το πρώτο σοκ, την πρώτη αντίδραση, την πρώτη θλίψη, στεναχώρια, νεύρα, θυμό, δεν ξέρω πώς θα το ζήσει ο καθένας. Πρέπει να κάνετε τη δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, δέκατη σκέψη για να βρείτε τα άλλα κόλπα, τις άλλες διαδρομές, τις άλλες λύσεις που θα σας κάνουν να ξεπεράσετε τη δυσκολία που έτυχε και να συνεχίσετε τη ζωή. Γιατί η ζωή συνεχίζεται είτε με εμάς, παρά την όποια δυσκολία, άρα θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε πράγματα, ή μπορεί να πέσουμε στην παγίδα και να βρεθούμε θεατές, ακίνητοι, ανίκανοι και ανήμποροι τηλεθεατές της ίδιας μας της ζωής. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Κάθε πρωί που ξυπνάτε, λίγο πριν ακούσετε κάποιον να γκρινιάζει και συμφωνήστε με την γκρίνια του, να θυμάστε ότι υπάρχουν χειρότερα. Δεν μπορεί να γκρινιάζουμε επειδή χάλασε το τάμπλετ, όταν γύρω μας παιδιά πεθαίνουν, πνίγονται στις θάλασσες, είναι θύματα πολέμων. Έχω βραβευτεί από πολλές οργανώσεις με παιδιά που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν χρήματα, που τα αφήνουν οι γονείς τους, που κακοποιούνται, με παιδιά που επολύνουν καρκίνο. Γιατί με εθελοντή σε όλες αυτές τις οργανώσεις, για να δείξω ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν θέλουμε μόνο τη βοήθειά σας. Μπορούμε να δώσουμε βοήθεια σε όποιον μας χρειάζεται. Και έτσι σημαίνει ότι κανείς δεν είναι άχρηστος. Από τον καθένα άνθρωπο μπορείς να πάρεις και κάτι από εκεί που δεν το περιμένεις. Έτσι λοιπόν θέλω να κλείσω. Θέλω κάθε φορά που κλείνετε τα μάτια να ανοίγει η ψυχή, η καρδιά, το μυαλό και η αγκαλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συναντήσατε σήμερα. Μισό λεπτό. Το φέρνουνε. Το φέρνουνε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος το έγραψε αυτό? Eco Mobility 2019-2020. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Για να έχει κι άλλο. Έχει γράψει πολλά εδώ. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα δύναμη και να είστε πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Τελεία. Γιατί δεν βάλαμε θαυμαστικό. Με εκτίμηση. Χρυσούλα. Ποια είναι η Χρυσούλα? Ωραία, έτσι να σηκώνει χέρια για το φίλο μου.
Φένια, ε. Ωραία, μπράβο, είδατε τους φωνάζουμε. Ελένη, Βάλια, Ντίνος, ο Δημήτρης ο φίλος μου, ωραία, Γιώργος, Αλέξανδρος. Χριστίνα, μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βαγγέλη Αμπουλά για το μάθημα ζωής που μας έδωσε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Από μικρός έγραφα ωραίες εκθέσεις και επίσης με έβαζαν να διεκδικώ πράγματα και για άλλα παιδιά που δεν βλέπουν για τους μαθητές του κλπ. Πράγματα που δεν ήταν αυτονόητα ότι θα έπρεπε να τα έχουμε, έπρεπε να παλεύουμε και για τα πιο απλά. Το είχα που λέμε λοιπόν, είχα μια τέτοια κλίση και λέω θα γίνω ένα δικηγόρο. Έτσι πήγα προς τα εκεί, έβλεπα και πολλές ταινίες με δίκες εκεί, δικαστήρια που τα κατάφεραν οι δικηγόροι. Ήμουνα όταν τα αποφάσισα, ήμουνα και στο ύψος του Πούγια. Μετά ψήλωσα, τότε λέω θα γίνω σαν αυτόν. Μετά ευτυχώς έγινα καλύτερο. Άλλη ερώτηση. Απόστολος, έλα. Είπατε πριν ότι μια αναπηρία, οι άνθρωποι θα καθίσονται καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, εσείς ακούτε καλύτερα, ας πούμε, το μέσο άνθρωπο. Ναι, ναι. Μπορώ να βρω μια λεπτομέρεια παραπάνω. Στην αφή πάλι πάμε, γιατί εσύ, ας πούμε, ξεχωρίζεις τους δικούς ανθρώπους από τα πρόσωπα. Εγώ από τη φωνή, για παράδειγμα. Έτσι. Ή πάμε για αφή, που είναι για να διαβάζω. Έτσι. Να, πώς εξασκείτε πολύ περισσότερο από εσάς. Με τίποτα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό το τίποτα, γιατί εσείς έχετε όραση. Αν κλείσετε τα μάτια, θα καταπιέσετε μια αίσθηση που ήδη υπάρχει και θα δείτε θολά. Αυτό δεν συμβαίνει σε εμάς. Είναι σαν κάποιος να μην έχει χέρια και να του λες τι μπορείς να πιάσεις, ενώ δεν έχεις χέρι. Τίποτα. Δεν έχω δει το άσπρο για να σου πω ότι τώρα βλέπω μαύρο, ούτε έχω δει το φως για να σου πω ότι τώρα βλέπω σκοτάδι. Έτσι. Έτσι, έχω πετύχει πράγματα που άλλοι που τα έχουν όλα και δεν έχουν κάποια δυσκολία ζωή τους, στην ηλικία μου δεν τα έχουν καταφέρει. Ε, οι σπουδές ήταν εύκολες και αν το τελειώσω πανεπιστήμιο, σας βοήθησε να τις τελειώσετε. Υπάρχει μια νομοθετική πρόνοια, μια φροντίδα του κράτους, μέχρι να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Από όταν μπουν οι ανάπηροι φοιτητές στο πανεπιστήμιο, είναι τα πράγματα λίγο χάλια, ακόμα και σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Έτσι έπρεπε να πληρώνουμε ανθρώπους να μας ηχογραφούν τα βιβλία ή να μας τα σκανάρουν γιατί έχουν πάρα πολλές σελίδες. Μία σελίδα Α4 δική σας στην γραφή την ανάγλυφη των τυφλών είναι 4 σελίδες. Δεν μπορεί να τυπωθεί ανάγλυφα λοιπόν. Είναι μεγάλος όγκος. Πρέπει να έχουμε τα βιβλία με άλλες μορφές. Επειδή στο Πανεπιστήμιο έχουμε εξάμηνα, δεν είναι ένα ολόκληρο σχολικό έτος. Δεν προλαβαίναμε συχνά να έχουμε το μάθημα έτοιμο να το διαβάσουμε. Παρ' όλα αυτά τέλειωσα τη σχολή στα 4 χρόνια, ενώ χωρίς να φταίω έκανα εξεταστικές περιόδους. Έτσι. Και έδινα άλλη φορά το μάθημα, ενώ ήμουν άριστος φοιτητής. Με 8,5 τέλειωσα στα 10. Αλλά πολλές δυσκολίες, παιδιά, και έπρεπε να μαθαίνω απ' έξω τα πάντα γιατί εξεταζόμουν προφορικά και τότε ένιωθα ότι αδικούμε. Λέω γιατί οι άλλοι μπορούν να έχουν και λίγο νομοθεσία να συμβουλεύονται και εγώ να τα μάθω απ' έξω. Αλλά όταν πήγαινα στα δικαστήρια που ήξερα τόσα πολλά πράγματα απ' έξω και ο αντίπαλος δικηγόρος ίδρωνε και μπλόκαρε και άνοιγε βιβλία και σημειώσει και έψαχνε τι να μου απαντήσει, εκεί έπαιρνα το έργο μου πίσω. Και λέω ναι, τελικά να το πώς γυρνάει καμιά φορά. Το μειονέκτημα το κάνουμε πλεονέκτημα. Έτσι. Γεια σου. Ελπίζω να μην είναι πολύ προσωπική η περίεργη ερώτηση. Δεν υπάρχουν προσωπικές και περίεργες ερωτήσεις. Για μένα τουλάχιστον. Έτσι. Πώς νιώσατε ή πώς αντιληφθήκατε τη διαφορά σας όταν κάποια στιγμή στην παιδική ηλικία σας είπαν ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, δεν γεννηθήκατε γνωρίζοντας ότι σας λείπει κάτι τόσο πολύ σχέση με τους άλλους. Κάπου στην πρώτη δημοτικού κατάλαβα όταν μιλούσα με παιδιά της γειτονιάς, με τα αδέρφια μου κλπ. Ότι τους έλεγα για τα γράμματά μου και δεν με καταλάβαιναν. Και αυτοί μου λέγανε από άλλη πρώτη δημοτικού για τα δικά τους και δεν μπορούσα καν να έχω ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει.
Εκεί κατάλαβα ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Επίσης, είχα ρωτήσει μια μέρα τους γονείς μου, ρε παιδί μου, γιατί όταν βλέπουμε μαζί με τα αδέρφια μου κινούμενα σχέδια, μόνο εγώ ρωτάω τι δείχνει τώρα, όταν δεν είχε φωνή και διαλόγους. Και αυτοί δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ, και εγώ, μόνο εγώ δεν ξέρω τι δείχνει. Εκεί ξεκίνησα να με εξηγώ ότι είμαι λίγο διαφορετικό παιδί από όλα τα άλλα, έτσι. Και ότι δεν δουλεύουν τα μάτια μου, δεν μπορώ να δουλέψω όπως όλο τον άλλο. Γι' αυτό και με προσέχανε και λέγανε πάρε τον αδερφό σου, πάτε πόρτα ή προσεγγί. Ή δεν μπορούσα να παίξω κυνηγητό. Έλεγα γιατί φοβάμαι να παίξω κυνηγητό και δεν τρέχω έτσι ελεύθερα και χτυπάω. Και έτσι με πολύ απλά παιδικά καθημερινά παραδείγματα κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Να δείτε για παράδειγμα τα χρώματα, δεν ξέρω, γνωρίζετε πώς είναι. Ναι, το έχω συνηθίσει. Κάποιος που έχασε αργότερα το φως του έχει οπτική μνήμη. Αυτός δηλαδή μπορεί να φανταστεί τα χρώματα και ας μην τα βλέπει τώρα, μπορεί να τα περιγράψει και να τα κάνει εικόνα στο μυαλό του. Για μένα τα χρώματα είναι κάτι πολύ θεωρητικό. Όπως εσείς μαθαίνετε παπαγαλία, ένα μάθημα ιστορίας που δεν το έχετε ζήσει ποτέ. Όμως το μάθατε γιατί έτσι το διαβάσατε κάπου, έτσι και εγώ έχω διαβάσει τα χρώματα, τα ονόματά τους. Και ξέρω και θεωρητικά ποια χρώματα ταιριάζουν με ποια άλλα, για να μπορώ να πετυχαίνω και ένα σωστό ντύσιμο μόνος μου και να μπορώ να κυκλοφορώ και να μην γελάνε με αυτό που βλέπουν. Έτσι. Όμως τα χρώματα ναι, δεν τα έχω δει ποτέ. Το κόλπο που κάνω στα ρούχα είναι ότι στη μέσα μεριά ράβω ανάγλυφα τι χρώμα είναι το κάθε ρούχο στην ετικέτα, το λέω. Οπότε μπορώ να ξέρω να τα συνδυάζω σωστά στα ταξίδια που πάω, στο σπίτι κλπ. Στο δημοτικό, δυσκολευόσασταν στα μαθήματα, είχαμε δημιουργήσει τεχνίες. Πήγα στο, τα πρώτα δύο χρόνια πήγα σε σχολείο μόνο για τυφλά παιδιά. Έμαθα την ανάγλυφη γραφή των τυφλών και μετά πήγα σε σχολείο μαζί με παιδιά που βλέπουν. Έκανα ένα πρόγραμμα ένταξης, μπήκα σε μια τάξη μαζί με παιδιά που βλέπουν. Είχαμε και τυφλά παιδιά και βλέποντα όλα μαζί. Με τον ίδιο δάσκαλο, στην ίδια θεραπεία κλπ. Έκανα φιλίες με κάποιους, δεν μπορεί να είναι όλοι φίλους πάντα. Το σχολείο είναι σαν μια μικρή κοινωνία. Άλλοι θα ασχοληθούν, άλλοι θα διαφορήσουν, άλλοι που και που εντάξει θα έχουν λίγο τον νου τους. Έτσι και εγώ είχα πολλούς φίλους, όχι όλους όμως. Έτσι. Πήρα πολύ βοήθεια όμως από συμμαθητές μου που έβλεπαν. Ένιωθα δηλαδή, εντάξει μπορεί να έλεγαν πως είναι έτσι τα μάτια του ή να άκουγα και τέτοια σχόλια. Πιο μικρό με στεναχωρούσαν περισσότερο γιατί δεν μπορούσα και εγώ να τα εξηγήσω τόσο απλά όσο σας τα εξηγώ εδώ τώρα. Όμως σιγά σιγά συνήθισα και έμαθα να είμαι σε μια κοινωνία με μαθητές που βλέπουν, με γείτονες που βλέπουν, με συμμαθητές και συμφοιτητές που έβλεπαν, με συναδέλφους στη δουλειά που βλέπουν. Σιγά σιγά λοιπόν εντάχθηκα σε όλο αυτό το χώρο που έχει φτιαχτεί για όλους τους ανθρώπους, ό,τι και να τους συμβαίνει. Πολλές φορές οι πόλεις όμως έχουν προβλήματα και έχουν κατασκευαστεί για λίγους, όχι για όλους. Και αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάγαμε και εκθέτω τους φίλους σας. Παλαμάκι, όλοι μαζί να το μάθαμε. Όχι το χειροκρότημα το γαλλικό, τη συνεπαντική σφίξε. Χέρια. Αυτές είναι φωτογραφίες που θα διασχίσω στην Καλαμάτα και θα αξίζει τον κόπο. Αυτό είναι ένα πραγματικό μάθημα σήμερα. Μπράβο. Πάμε λίγο πιο ήσυχα τώρα, να συνεχίσω. Τα μεγάλα κανάλια λοιπόν, παιδιά, για να νιώθουν όμορφα με τον εαυτό τους, έχουν βάλει και ένα δελτίο ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα των κοφών. Έτσι, στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό το δελτίο ειδήσεων, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Δεν έχω κανένα χέρι. Ωραία, δεν πειράζει. Α, έχει ένα χέρι, για πες. Είναι, είναι σε μικρή εικόνα, κάτω. Ακόμα και αυτό που λες με ενδιαφέρει. Δεν είναι λοιπόν στο ίδιο μέγεθος. Δηλαδή σημαίνει ότι κάπου κάτι στην άκρη κάτι κάνουν για κάποιους. Έτσι κάπου εκεί σε μια γωνιά κάτι. Και αυτό δεν είναι ωραία εικόνα. Πολύ σωστό. Μ' άρεσε. Αλλά τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Εδώ από το Βεσίλια Live έχω καμιά ιδέα. Πολλά συμβαίνουν. Όχι, για πάμε να το δούμε πιο απλά. Γιατί. Είναι υποχρεωμένα από τον νόμο. Γιατί εγώ
και εσείς θα δούμε ειδήσεις μία μέρα στις 8. Και αυτοί που δεν ακούνε θα δουν ένα άλλο ξεχωριστό τέταρτο. Γιατί θα γίνει αυτό? Είναι πολύ κακό, δεν είναι ισότητα, δεν μπορούμε να κάτσουμε όλοι μαζί και να απολαύσουμε το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Έχουν βάλει ξεχωριστό δελτίο στην νοηματική γλώσσα και διαλέγουν και ποιες ειδήσεις θα πούν. Δεν τις λένε όλες, λένε τις σημαντικότερες. Έτσι, αυτό λοιπόν δεν είναι ισότητα. Κι όμως είδατε ότι πόσο όμορφα παρουσιάζεται, τους λέει ναι, όλα πάνε καλά. Όπως και οι διαφημίσεις που δεν έχουν νοηματική, δεν έχουν υπότιτλους. Άρα, μια μεγάλη ομάδα συνανθρώπων μας είναι αποκλεισμένοι καταναλωτές, ενώ μπορούν και έχουν χρήματα και μπορούν να αγοράσουν πράγματα. Έτσι, είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι, δεν ήρθα εδώ να μιλήσω μόνο για τους τυφλούς, μιλάω και για όλες τις άλλες αναπηρίες. Επιγραμματικά, δεν θα πάρουμε πτυχίο εδώ στην αναπηρία. Θα φύγω σε λίγο, αλλά θα μας έχουν πει τα βασικά. Πάμε να πούμε για το σκύλο που οδηγεί τυφλούς. Δεν το κάνουν όλα τα σκυλιά αυτό. Δηλαδή, η Πάολα δεν μπορεί να μην περάσει απέναντι σωστά. Τραγουδάει σκυλάδικα, αλλά δεν μπορεί. Είναι έξυπνη βέβαια, γιατί ένα και δύο μετράει τα κύματα. Έτσι, κάνω. Ποιος? Α, ναι, θα. Αυτό το αστείο το έλεγα με τον Αργυρό, αλλά επειδή είναι φίλος μου και συνεργαζόμαστε, δουλεύει μαζί με τον Κωνσταντίνο, τώρα το χαλάξει το γνωστή. Έτσι. Θα δείτε στο Instagram εκεί κομμάτια της συνεργασίας μας και διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως το δείπνο στο απόλυτο σκοτάδι που μαζί με το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας θέλουμε να φέρουμε το Φλεβάρι στην πόλη. Είναι συνεχόμενο ή έχουν διάλειμμα? Όχι, συνεχόμενο, εσύ. Ωραία. Ξέρω ότι θέλετε να γυρίσετε στο μάθημα, να πάρω λίγο ακόμα χρόνο έτσι και... Είναι μια δύσκολη απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι ειδικά εκπαιδευμένα λαμπρατόρ, λοιπόν, παιδιά, τα οποία έχουν μάθει να περνάνε τον τυφλό απέναντι όταν τους το ζητήσει, να του επιλέγουν μια διαδρομή χωρίς βέβαια εμπόδια, γιατί αυτά βρίσκουν και τα ξυλιά και τα υπόλοιπα. Έτσι. Εντάξει. Δεν πειράζει, γιατί μπορεί να το φτάξει έχουν διάλειμμα. Αυτό. Ωραία. Αν γράψετε στο YouTube βόλτα με σκύλο οδηγό, βόλτα με σκύλο οδηγό, θα σας βγάλει από το κανάλι μου που έχουμε ανεβάσει ένα βίντεο και δείχνει πως σε μια πολύ δύσκολη πόλη δουλεύω μαζί με ένα σκύλο οδηγό τυφλών και μπαίνουμε στο λεωφορείο που βρίσκει μια διαθέση να καθίσω σε ένα μαγκάκι που βρίσκει την πιο κοντινή στάση του λεωφορείου, έχει μάθει να μην τσακώνεται με αδέσποτα, να μην τρώει τίποτα από ξένους ή από κάτω γιατί θα δηλητηριαστεί. Έτσι, έχει μάθει βέβαια να μην πάει για φαγητό, για παιχνίδι, για τουαλέτα, μόνο όταν το πει ο τυφλός ότι δεν τον χρειάζεται άλλο. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τον τυφλό χειριστή, έχει πολύ καλή πειθαρχία, γι' αυτό και δεν είναι απλό κατοικίδιο, παιδιά, ο σκύλος οδηγός τυφλών. Έχει ειδική πιστοποίηση από το κράτος, ειδική εκπαίδευση, ειδικά εμβόλια, να μπορεί να μπαίνει παντού με τον τυφλό. Δεν απαγορεύεται πουθενά. Θα μπει ο σκύλος οδηγός στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο, στο πλοίο, στο μετρό, στο μουσείο, στην καφετέρια, στο σχολείο, εδώ πέρα, οπουδήποτε. Δεν απαγορεύεται πουθενά. Έτσι. Θα δείτε και το βίντεο και θα δείτε πώς μπορούμε. Και όταν ξανά θα μπορούμε να φέρουμε και σκύλο, τώρα δεν έφερα. Έτσι γιατί ακόμα και εγώ δεν έχω καθημερινά. Μαθαίνω αυτό το εγχείρημα που ξεκινήσει την εκπαίδευση. Υπάρχουν περίπου 25 σκύλοι εκπαιδευμένοι σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόρο, και σιγά σιγά επεκτείνονται. Είναι πολύ χρονοβόρα και δύσκολη η εκπαίδευση αυτών των σκύλων, αλλά κάνουν φοβερή δουλειά. Είναι καλύτερη εκπαίδευσή τους από των σκυλιών της αστυνομίας. Μη φανταστείτε βέβαια ότι έχουν καταπιεί GPS και του λένε του σκύλου πάμε στην Αμαρίνη και ξεκινάει μόνο το σκύλο τώρα και τη σέρνει το τυφλό και το πάει. Ο τυφλός πρέπει να ξέρει να χρησιμοποιεί πολύ καλά το λευκό μπαστούνι. Και ο σκύλος απλά ακολουθεί οδηγίες. Ο τυφλός θα του πει τώρα συνεχίζουμε ευθεία, εδώ πάμε δεξιά, τώρα αριστερά. Ο σκύλος απλά θα το κάνει. Είναι εργαλείο, είναι βοηθός. Δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Έτσι, μη φανταστείτε, δεν είναι σκύλος θαύμα. Γίτσες. Αυτό είναι ίστιο. Όλα τα παρατηρώ. Γιατί? Γιατί όταν λείπει μία αίσθηση, όλες οι άλλες αισθήσεις αναπτύσσονται πολύ περισσότερο για να καλύψουν το κενό της αίσθησης που λείπει. Πόσες είναι οι αισθήσεις στον άνθρωπο?
5 μην ανέβουμε παραπάνω, άκουσα 6, 7, 8. Έχουμε σύγχρονες εφευρέτες, θα τις ανακαλύψεις και ευκόλυνες. Υπάρχει και η έκτη αίσθηση, αλλά και αυτή θα μιλήσουμε όταν γίνει 18. Τώρα δίνουν σπασμένα πλακάκια στα πεζοδρόμια, ανοιχτές λακκούβες, δέντρα και κολόνες όπου να είναι. Α, υπάρχουν και κάτι πάρα πολύ έξυπνοι εργολάβοι σε όλη την Ελλάδα, κατασκευαστές δηλαδή έργων, που νομίζουν ότι αυτές οι πλάκες για τους τυφλούς είναι διακοσμητικές. Οπότε τις βάζουν κάτω σαν σχέδια και αρχίζει ο τυφλός κάνει κάτι τέτοια. Έτσι, τις ακολουθεί δεξιά-αριστερά. Είναι καλλιτέχνη ο εργολάβος. Έχει βάλει με σχέδιο, παιδιά. Όχι ευθεία τώρα, γιατί ευθεία τις βάζουν όλοι. Εμένα θα με καμαρώσουν, θα κάνω σχέδιο. Αρχίζει τις καμπύλες, πάμε έτσι. Πάμε στα πλάκια. Έχουν γίνει φοβερά έργα σε αυτή τη χώρα. Τα οποία τα πληρώνουν οι γονείς σας και σας κόβουν το χαρτζιλίκι για να πληρώνουν τον μεγάλο τους τα έργα. Δεν έχει και μπιπ εδώ να εκφραστούμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο που το παθές, άμα δεν βαριέστε, μην το μάθεις, κάνουμε ωραίο μάθημα. Ποιες εκολόνες. Α, τα πόδια τους σκύλους, σε λίγο θα γυρίσω στους σκύλους που δημιουργούν τυφλούς. Εγώ διαβάζω συχνά το Μεσσηνία Live που είναι και εδώ μαζί μας. Έτσι. Πώς το διαβάζω. Ανοίγω εκεί την οθόνη και λέω κάτσε να ρίξω μια ματιά στο Μεσσηνία Live του Ιωάννη Σιμάν. Κάτσε να δω τα αποτελέσματα της μαύρης θύελλας εκεί να δω το Γεωργούς να χτυπιέται ήδη και πάλι. Αφού την οθόνη δεν τη βλέπω, τι κόλπο παίζει. Για σηκώστε χέρι να δώσετε εδώ οι φίλοι σας το λόγο. Ποιος θα μας πει. Είστε εσείς το λόγο. Αυτό τι είναι βαλσαμωμένο, τι έχει κάποιο. Έλα πίσω εσύ, ο Δημήτρης. Μου τα διαβάζει κάποιος που είναι δίπλα μου. Έχει κάτι πιο εξελιγμένο, ωραία ιδέα είναι αυτή, αλλά την εξελίξαμε. Ποιος. Λοιπόν, στα βιβλία υπάρχουν τα γράμματα, δεν είναι... Τα ακουμπάω τα γράμματα, ε. Σωστό, σωστό. Μπράβο, στα βιβλία λοιπόν. Γιατί φίλοι διαβάζουμε ανάγκηφα. Και το κομπιούτερ πώς. Το είπα εδώ. Ειδικό συστημα είναι το κάθε γράμμα. Αυτό σωστό, έχω μάθει τα πλήκτρα απ' έξω, άρα ποιο είναι, σε ποια θέση και αν το μάθεις τι κάνει. Μου γράψουν όμως κάτι, γιατί εγώ παιδιά έχω δικό μου κανάλι στο YouTube, έχω Instagram, Facebook, έχω δικιά μου ιστοσελίδα, όλα. Όλα αυτά. Και τα χειρίζομαι μόνος μου. Πώς θα ξέρω λοιπόν τι μου έχουν γράψει. Τι κόλπο μπορεί να παίζει. Θέλεις να μας πεις εσύ. Γεια σας. Γεια. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ειδικό λογισμικό που ουσιαστικά μετατρέπει σε ήχο αυτά που είναι γραμμένα στην οθόνη, αλλά δεν τα κάνω. Θα σας δυναμώσω, να τα ακούσω. Α, έχω follower, μισό. Ναι, εντάξει. Είναι επειδή 5 η ώρα θα είμαι στο best, έτσι μου στείλαμε για να επιβεβαιώσω, μην ανησυχείτε εσείς. Μου διάβασα το μηνυματάκι, το καταλάβατε τι είπε. Όχι, άπραγμα. Κι όμως ήταν ελληνικά. Κι όμως ήταν ελληνικά, αλλά πολύ γρήγορα ελληνικά. Αυτό το μπου. Αυτό τι είναι. Είναι ή το τηλέφωνο του τυφλού ή η παντρεμένη γυναίκα το βράδυ στον άντρα της. Είναι δύο πράγματα. Α, σωστά μου λένε. Είναι δύο πράγματα. Είναι και η κυρία Κολάτου πριν το διαγώνισμα. Είπα να έρθω τρίτη ώρα, μου λέει όχι, γράφουν. Ελάτε την πέμπτη. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν παιδιά μπορώ να σκανάρω οτιδήποτε, να το ακούσω, αν εμφανιστεί στην οθόνη να το ακούσω. Έχω κι άλλο ένα πρόγραμμα που μιλάω και ό,τι πω το κάνει αυτόματα κείμενο και μπορώ να απαντάω πολύ πιο εύκολα τα μηνύματα. Και επειδή μένω μόνος μου στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, έχω βέβαια γονείς, αδέρφια, αλλά λόγω της κρίσης δουλεύουν εκτός Αθηνών, παραγγέλνω και πολλά πράγματα από αυτά που θέλω μέσω ίντερνετ. Είναι πανεύκολο γιατί αν πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω σε ποιο ράφι θα βρω τι κλπ.
έτσι, τα παραγγείλω μέσω ίντερνετ. Είπατε πριν για τα γράμματα των τυφλών. Πού τα έχετε συναντήσει τα ανάλυφα γράμματα των τυφλών? Ξέρετε εδώ για αυτή τη στιγμή. Σε διάφορα περιοδικά, ίσω και πουλάνε. Πάμε σε κάτι πιο εύκολο, πιο καθημερινό. Έτσι, στα φάρμακα. Είδε που το ξέρει, είχε φοβερού βαθμού και με το που του πήγε σπίτι πήρανε φάρμακα οι γονεί. Όχι.